Και ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λικουρέντης από τα Παραπολιτικά. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Φίλη, χθες είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έκρινε αντισυνταγματικό το πρόγραμμα των θρησκευτικών με το επιχείρημα ότι κλονίζεται η θρησκευτική χριστιανική συνείδηση. Πρόκειται για μια δική σας υπουργική απόφαση. Θέλω να μας πείτε γιατί πιστεύετε πως την ακύρωσε. Θέλω να πω ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ελήφθη κατά πλειοψηφία. Υπάρχει και ισχυρό σκεπτικό της μειοψηφίας που θα δημοσιευθεί. Κάποια πράγματα δημοσιεύονται σήμερα. Ήταν μια αρνητική έκπληξη, διότι το Σύνταγμα πράγματι ορίζει ότι πρέπει το σχολείο, η εκπαίδευση, να συντελεί στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης και αυτό κάνει το σχολείο. Γι' αυτό έχουμε και μάθημα θρησκευτικών από την Τετάρτη Δημοτικού μέχρι και την Τρίτη Λυκείου. Είναι ένα μάθημα το οποίο μαζί με τη γλώσσα και τα μαθηματικά έχουν τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας στα σχολεία. Ναι. Είναι αλήθεια ότι αυτό δεν είναι και τόσο πολύ, δεν το παρατηρούμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά αυτό που δεν λέει το Σύνταγμα είναι ότι πρέπει το μάθημα αυτό να είναι ομολογιακό, κατηγητικό. Δεν λέει δηλαδή ότι πρέπει να είναι μάθημα που θα μοιεί, που θα προσιλητίζει και θα μοιεί τους μαθητές στο ορθόδοξο δόγμα. Λέει ότι πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να αναπτύσσεται η ανάλογη συνείδηση γύρω θέματα θρησκείας. Και ορθώς το Σύνταγμα λέει αυτό το πράγμα. Διότι ζούμε σε μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα και πολυθρησκευτική πραγματικότητα. Βεβαίως η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό και το Σύνταγμα μιλάει για επικρατούσα θρησκεία. Δεν λέει ότι η Ορθοδοξία επικρατεί εις βάρος άλλων θρησκειών στη χώρα μας. Το επικρατούσα έχει ερμηνευτεί εδώ και έναν αιώνα από τους συνταγματολόγους ότι σημαίνει ότι η πλειοψηφία, δηλαδή επικρατεί πληθυσμιακά η θρησκεία, η Ορθόδοξη στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία συνταγματική επιταγή για ομολογιακό μάθημα, για κατηχητικό. Μπορεί η Εκκλησία να κάνει τα κατηχητικά της. Μάλιστα. Και μπορεί και η οικογένεια να έχει τη δική της άποψη για τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Οπότε θεωρείτε ότι η χθεσινή λοιπόν, απόφαση και... του ΣΤΕ είναι κατά παρέκκληση του Συντάγματος. Είναι σαφώς μια λανθασμένη ερμηνεία του Συντάγματος. Και εάν στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση προχωρήσουμε σε αυτό που όλοι οι συνταγματολόγοι δέχονται, ότι να καταργήσουμε λέει, το θέμα της επικρατούσας της σκίας ή να το ορίσουμε με σαφήνεια, δεν θα έχουν και του ίδιους αποφάσεις. Ήθελα να πω ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επικαλείται επίσης και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και εκεί, του ανθρώπου, ναι. Και εκεί κατά τρόπο, κατά την νόμη μου, διαστρεβλωτικό. Διότι η ΕΣΔΑ, η οποία συμπληρώνει το Σύνταγμα, είναι ισότιμη προς το Σύνταγμα, σε καμία περίπτωση δεν λέει ότι πρέπει το κράτος να κάνει ομολογιακό μάθημα. Λέει ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία στη χώρα μας, να μπορεί να διδάσκεται κάποιος τα δόγματα, τη διδασκαλία όλων των θρησκειών, ό,τι επιλέγει ο καθένας. Και αυτό μπορεί να γίνει, επαναλαμβάνω, σίγουρα από την Εκκλησία ή και από την οικογένεια. Το Υπουργείο Παιδείας, με ανακοίνωση του χθες, έκανε λόγο για σκοταδιστικές απόψεις, χαρακτηρίζοντας έτσι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό το χαρακτηρισμό? Είναι τέτοιες... Είναι σκοταδισμός, μεσαίωνος και αναχρονισμός. Από δύο πλευρές. Πρώτον, διότι υιοθετεί απόψεις ακραίων φονταμενταλιστικών κύκλων στη χώρα μας. Ναι. Δεύτερον, διότι μετατρέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο είναι ένα ανώτατο όργανο που έχει ως στόχο του, ως αρμοδιότητά του και αποστολή του να ελέγχει το σεβασμό του Συντάγματος από την πολιτεία, μετατρέπει το ΣΤΕ με αυτή την αποφασή τον εαυτό του σε ένα όργανο το οποίο επισέρχεται σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Ναι. Αλίμονο να φτάσουμε στο σημείο να πηγαίνουμε τα θέματα των διαφωνιών μας για την εκπαίδευση να ανταλύνονται από τους δικαστές. Και δεύτερον, και κατά νόμο πολύ πιο σημαντικό, είναι ότι μετατρέπει τον εαυτό του σε ένα όργανο το οποίο δογματίζει, αποφασίζει για το δόγμα της Ορθόδοξης θρησκείας ποιο είναι και συνεπώς ποιο είναι και το προς διδασκαλία μάθημα των θρησκευτικών. Μου κάνει εντύπωση διότι το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο ξεκίνησε επί δικής μου υπουργίας και κάναμε μια πιλωτική εφαρμογή και νωρίτερα υπήρχε πιλωτική εφαρμογή επί πολλά έτη. Ήταν η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να αλλάξει το σύστημα διδασκαλίας στο μάθημα αυτό. Μάλιστα. Έτσι, στην ουσία. Και να γίνει πιο ελκυστικό για τα παιδιά
να είναι πιο ουσιαστικό, να μπορεί το παιδί να καταλαβαίνει το διπλανό. Στο διπλανό θρανείο το παιδί που κάθεται που είναι μουσουλμανάκι, τι πιστεύει. Όταν ακούει την τηλεόραση ότι γίνεται πόλεμο θρησκευτικό, να καταλαβαίνει γιατί γίνεται θρησκευτικό πόλεμο στο παιδί. Δηλαδή να είναι ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε ένα δημοκρατικό, πολυφωνικό και σύγχρονο σχολείο. Θέλω να πω ότι είμαι υπερήφανος για αυτή την αλλαγή. Δεν ήταν προσωπικό μου έργο. Συνετέλεσα ως τότε Υπουργός Παιδείας. Είναι έργο πολλών φωτισμένων παιδαγωγών και θεολόγων. Επαναλαμβάνω ότι επί πολλά έτη αυτό το πράγμα είχε μια πειραματική εφαρμογή σε περιορισμένο αριθμό σχολείων. Μετά πήραμε τις αποφάσεις μας με διάλογο με την Εκκλησία. Δεν συναποφασίζει η πολιτεία με την Εκκλησία, αλλά διαλέγεται, ακούει τη γνώμη, καμία αντίρρηση. Έγινε αυτό και σε δεύτερη φάση, όταν έφυγα εγώ από το Υπουργείο και με διαδέχθηκε ο κ. Γαβρόγλου και συνεχίστηκε αυτή η πολιτική, υπήρξε και συμφωνία της Ιεράς Συνόδου για το μάθημα αυτό, το οποίο διδάσκεται με νέα βιβλία που έχουν διανεμηθεί, με επιμορφωτικές παρεμβάσεις στους θεολόγους. Και μου κάνει εντύπωση πώς τώρα η Ιερά Σύνοδος, το Συμβούλιο της Επικρατείας, μου κάνει εντύπωση πώς το Συμβούλιο της Επικρατείας εμφανίζεται να είναι πάνω από την Ιερά Σύνοδο με την αποφασή του αυτή. Και ο κύριος Σακελαρίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, να διεκδικεί έναν ρόλο αρχιεπισκόπου. Ουσιαστικά, κύριε Φίλη, επί Υπουργεία σας, είχατε μια σύγκρουση με την Εκκλησία για αυτό το θέμα και αυτή η σύγκρουση σας οδήγησε και εκτός του υπουργικού τότε κυβερνητικού σχήματος, λένε κάποιοι, έτσι ερμηνεύεται. Πιστεύετε ότι τώρα αυτή η σύγκρουση, αυτή η διάσταση απόψεων Εκκλησίας και κράτους, αυτό το ρήγμα που υπάρχει, τέλος πάντων σε πολλά θέματα κατά καιρούς, βαθαίνει, γίνεται μεγαλύτερο, γιατί ξεκινάμε για ένα πόλεμο, μιλάμε τώρα, μεταξύ της Εκκλησίας για το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν το βλέπω έτσι. Ναι, δεν υπάρχει πόλεμος. Να προσθέσω μόνο μια ερώτηση, γιατί ο Υπουργός μας λέει ότι στη δεύτερη φάση τουλάχιστον η Ιερά Σύνοδος είχε συμφωνήσει. Ναι. Και ακούγεται λίγο αντιφατικό το να είχε συμφωνήσει η Ιερά Σύνοδος και κάποιοι Μητροπολίτες να προσέφυγαν αυτοί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί αυτή η απόφαση. Η Μητρόπολη Πειραιά συγκεκριμένα. Η Μητρόπολη Πειραιά, πολύ σωστά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι και στην πράξη τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμοστεί ή τι θα αλλάξει. Και το δεύτερο είναι, αν έχει πληροφόρηση ο κύριος Φίλης από τη διάδοχη κατάσταση στο Υπουργείο Παιδείας, πώς σκοπεύει να αντιδράσει το Υπουργείο σε αυτή την απόφαση. Θα αποσυρθούν τα βιβλία καταρχήν, και αυτό είναι ένα θέμα για τα βιβλία των μαθητών. Υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που είναι σαφής. Προφανώς το μάθημα θρησκευτικών θα συνεχίσει να διδάσκεται με τη νέα μορφή και το νέο περιεχόμενό του. Δεν υπάρχει πρακτική συνέπεια από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι μετέπειτα, μετά από μένα, υπουργικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν το νέο χαρακτήρα του μαθήματος. Η Ιερά Σύνοδος, μετά από έναν σύντομο διάλογο που υπήρξε, συμφωνεί με αυτό το μάθημα, αλλά και να μην συμφωνούσε είναι θέμα του κράτους, επαναλαμβάνω, τη διδάσκοντα σχολεία, αλλά το επισημαίνω, γιατί εδώ είναι παρά την Ιερά Σύνοδο η απόφαση που λαμβάνει. Είναι υπερβολικός ο ζήλος. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Είναι σαν να υιοθετεί απόφαση παρεθρησκευτικών οργανώσεων σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το μάθημα, όπως διαβεβαιώνει και το Υπουργείο Παιδείας, θα συνεχίσει. Mm-hmm. Προφανώς είναι μία από τις πολλές αλλαγές που ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της εκπαίδευσης. Φαντάζομαι ότι όχι, όποια αλλαγή γίνεται στην εκπαίδευση δεν πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να αποφασίζει πώς θα διδάσκουμε τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη φυσική, την ιστορία. Εντάξει. Είναι ένας πολύ ολισθηρός. Άρα υπάρχουν μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δεν επηρεάζονται από τη χθεσινή απόφαση, έτσι. Οι οποίες επιβεβαιώνουν την δική μου υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Δεν επηρεάζονται, βεβαίως. Mm-hmm. Θα ήθελα να, επειδή θέλω να μείνουμε λίγο στον χώρο της Εκκλησίας, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω πως δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, γιατί είστε ξεκάθαρο, σαφέστατα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή μεταξύ πολιτείας και Εκκλησίας. Mm-hmm. Παρότι πολλές πράξεις της εκκλησιαστικής ηγεσίας και όχι του πληρώματος των χριστιανών, των πολιτών, τους τελευταίο καιρό, όπως τα συλλαλητήρια στα οποία επευλόγησε τελικώς, είπε άλλα τη μια φορά, άλλα την άλλη, για το θέμα της Μακεδονίας, αλλά και άλλες πράξεις, το θέμα της νομοθεσίας για τις διεμφυλικές ταυτότητες, το θέμα που αφορά το πολιτικό σύμφωνο, το σύμφωνο συμβίωσης. Την αποτέφρωση. Ναι. Την αποτέφρωση. Υπάρχουν πολλές πράξεις που διαφωνεί η Εκκλησία, mm-hmm. με τη μία ή άλλη ένταση. Αναλόγως, αν μπορεί να κινητοποιήσει ή όχι πολίτες, προχωρεί.
σε πιο συγκεκριμένες δραστηριότητες, αλλά γενικά πιστεύω ότι η κοινωνία μας βλέπει μπροστά. Θέλουμε να βγούμε από μια μεγάλη κρίση με την κοινωνία όρθια, όχι φοβισμένη και όχι φοβική. Με την κοινωνία να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα προβλήματα με σύγχρονο και δημοκρατικό τρόπο και να μην κοιτάει πίσω σε μια πολύ αρνητική πραγματικότητα που ζήσαμε και η οποία μας οδήγησε στη σημερινή κρίση. Διότι στοιχείο της κρίσης την οποία ζούμε είναι και η κρίση αξιών. Και η εκκλησιαστική ηγεσία, όχι ο κόσμος, όχι το σύνολο της Εκκλησίας, η εκάστοτε εκκλησιαστική ηγεσία όμως συνετέλεσε σε μια τέτοια πραγματικότητα. Σας θυμίζω το θέμα των ταυτοτήτων, σας θυμίζω τα σκάνδαλα με το Βατοπέδι και άλλα πολλά θέματα που, επαναλαμβάνω, δεν αφορούν το σύνολο, αλλά αφορούν συγκεκριμένες πλευρές της εκκλησιαστικής ηγεσίας, που καλό είναι να κάνει και αυτή τη δική της αυτοκάθαρση. Άρα, πού μπορούμε να εντάξουμε τη χθεσινή απόφαση, σε κόντρα κυβέρνησης Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού δεν υπάρχει κόντρα κυβέρνησης Εκκλησίας? Νομίζω ότι είναι σύνθετο το ζήτημα. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω σε εκτιμήσεις. Έχει να κάνει με τη διαμόρφωση μιας αντίληψης σε ένα τμήμα του δικαστικού σώματος, το οποίο συμπεριφέρεται ως εφεδρεία του παλαιού πολιτικού συστήματος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εννοείται. Επαναλαμβάνω, όχι όλο, αλλά ένα τμήμα. Και είμαι σαφής. Και έχουμε σειρά αποφάσεων που επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση. Και βεβαίως, πριν λίγο καιρό, είχαμε πριν λίγες μέρες την απόφαση στο Αίγιο, την αθωωτική για τον Αμβρόσιο. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Που αποδεικνύει ότι υπάρχουν διασυνδέσεις της Εκκλησίας με την δικαιοσύνη. Άλλωστε, θυμάστε την περιβόητη ιστορία με τον Βαβύλη, πως ο μακαριστός ο Χριστόδουλος συνεδρίαζε το εφετείο Αθηνών, όλους τους εφέτες, και τους έλεγε διάφορα πράγματα. Βγήκανε αυτά τότε με το σκάνδαλο του Βαβύλη. Δεν ξέρω κι αν όλη η Εκκλησία συμφωνεί με τις απόψεις του Αμβροσίου. Βεβαίως δεν συμφωνεί. Όλοι. Δεν συμφωνεί, λέω. Δεν συμφωνεί. Είναι δυστυχώς όμως ένας φανατισμένος λόγος, ένας λόγος μυσαλλοδοξίας που εκθέτει και την Εκκλησία. Κύριε Φίλη, θα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα που σίγουρα θα σας έχει προβληματίσει. Έχει να κάνει με τις απειλητικές επιστολές που αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής, που έχουν φτάσει και στους 300 βουλευτές. Και σε μένα έχει φτάσει. Βέβαια, σε όλους σας, ναι, από παμακεδονικές οργανώσεις, αλλά τώρα και ο κύριος Δανόλης είπε και από την Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα Κριτών. Έχει πάρει διαστάσεις αυτό το θέμα, σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, έχει πάρει τις διαστάσεις που παίρνουν τέτοιου είδους τρομοκρατικού χαρακτήρα κινήσεις. Δεν μας τρομοκρατούν όμως. Εμείς έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα με βάση τη συνείδησή μας να αποφασίζουμε. Και δεν πρόκειται να δεχθούμε τέτοιου είδους απειλές. Είναι προφανές όμως ότι αυτές οι απειλητικές επιστολές εντάσσονται σε ένα γενικότερο κλίμα που θέλουν κάποιοι να αναπτύξουν στη χώρα μας. Ένα κλίμα διχασμού, ένα κλίμα εμφύλιας αναμέτρησης, δήθεν στο όνομα του έθνους, αλλά η πρώτη αρχή που συγκροτεί το έθνος είναι η ενότητα του λαού. Όταν λοιπόν αρχίζουμε τέτοιου είδους κινήσεις με επιστολές που απειλούν τους βουλευτές ότι θα τους εκτελέσουν αν ψηφίσουν με βάση τη συνείδησή τους μια εθνική γραμμή που πιστεύουν, προφανώς είναι ανέρεση της έννοιας της υπεράσπισης του έθνους. Δεν με προβληματίζει περισσότερο από την αξία που έχει αυτή η κίνηση. Μάλιστα. Όμως και η αντιπολίτευση, και ειδικά η εξωματική αντιπολίτευση, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αυτή είναι που υποκινεί τον διχασμό, να το πω έτσι, με την τακτική που έχει επιλέξει, ειδικά στο Σκοπιανό ζήτημα, δηλαδή της μη ενημέρωσης. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε τέτοια θέματα η διπλωματία πρέπει πολλές φορές να είναι και μυστική και απόρριτη και να μην βγαίνουν κιόλας στο φως. Δεν υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Όλα είναι γνωστά. Και στην αντιπολίτευση και στον ελληνικό λαό. Χθες είδε ο κύριος Χοντζιάς συναντήθηκε με τον ομολογό του στα Σκόπια. Προφανώς υπάρχει ανταλλαγή επιστολών. Όλα είναι γνωστά στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχει διαφορά πολιτικής εκτίμησης. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως διχάζεται η Νέα Δημοκρατία. Άλλα έλεγε ως κυβέρνηση στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, όπου είχε δεχθεί την σύνθετη ονομασία συμπεριλαμβανομένης της λέξης Μακεδονία, και άλλα λέει σήμερα ότι θέλει να συγκροτήσει την εκδεξιόν, την ακροδεξιά κριτική που της ασκείται. Η κυβέρνηση δεν διχάζεται με τον κύριο Καμένο, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ? Η κυβέρνηση δεν διχάζεται, διότι έχει προγραμματικές δηλώσεις με βάση τις οποίες λειτουργεί και τις οποίες έχει ψηφίσει και ο κύριος Καμένος. Έτσι. Το ότι έχει διαφωνία ένα συγκυβερνών κόμμα, αυτό είναι λογικό. Ήταν αναμενόμενο, δεν είναι κάτι καινούριο.
αλλά η κυβέρνηση έχει άποψη, έχει διεθνή αναφορά, δεν πηγαίνουμε με δύο γραμμές και αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη για να προωθήσει την εθνική γραμμή στο σύμπαν. Επειδή θέσατε το θέμα των προγραμματικών δηλώσεων, όπου πράγματι ο Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στο Σκοπιανό και στη σύνθετη ονομασία ως επιλογή της κυβέρνησης. Πράγματι, ανεξάρτητα Έλληνες, τι είχαν υπερψηφίσει εκείνες τις προγραμματικές δηλώσεις. Αν πάμε σε ένα σενάριο, όποτε αυτό ανέρθει, όπως λέει και ο πρόεδρος Βουλής, και αν οριμάσουν οι συνθήκες και οι ΑΝΕΛ καταψηφίσουν ή δεν στηρίξουν, να το πω έτσι, γιατί υπάρχει το σενάριο της αποχής. Υπάρχει θέμα κυβερνητικής συνοχής, υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης, ανάγεται σε τέτοιο. Ξέρουμε ότι από το Σύνταγμα θα μου πείτε ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν μόνο με πρόταση δυσπιστίας ή καταψήφιση μιας ψήφου εμπιστοσύνης. Αυτό είναι ουσιαστικό θέμα συνταγματικής τάξης, αλλά δεν το επικαλούμε αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα να δημιουργηθεί κυβερνητική κρίση. Και θα φανεί αν γίνει ψηφοφορία στη Βουλή με βάση τη θέση που προκρατήσει ο κάθε βουλευτής και το κάθε κόμμα. Είναι θέση ευθύνης. Πιστεύω ότι η χώρα μας αυτή την περίοδο δίνει μία μάχη να βγει από τους μνημονιακούς καταναγκασμούς σε όποιο βαθμό μπορέσει. Τελειώνει η Δανειακή Σύμβαση. Θέλουμε να οργανώσουμε ένα μέλλον ευημερίας για τους πολίτες. Είναι δύσκολο, δεν βγαίνουμε από τη νύχτα στη μέρα. Θα κρατήσει ορισμένο χρόνο αυτή η προσπάθεια και θα είναι κοπιαστική προσπάθεια. Αλλά πρέπει εξ αρχής να τονίσουμε ότι για να υπάρξει έξοδος από τη σημερινή κρίση, που βλέπουμε ότι η οικονομία ανακάμπτει σιγά σιγά, προϋπόθεση είναι η πολιτική σταθερότητα. Άρα αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι να ολοκληρωθεί και η θητεία της. Και να γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο 19 δηλαδή. Αυτό είναι το ορόσημο. Κύριε Φίλη, με την κατάσταση και τα σενάρια που χθες διαψεύτηκαν με τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Καμένο, ότι υπάρχει μια κρίση στη σχέση της κυβέρνησης, υπάρχει σταθερότητα? Δηλαδή, συνιώθετε πως υπάρχει σταθερότητα? Θέλω να επανέλθω δηλαδή στο θέμα της κυβέρνησης. Υπάρχει σταθερότητα πραγματική ανάμεσα στα δύο κόμματα που αυτή τη στιγμή συγκυβερνούν και που έχουν διαφορετικές απόψεις σε σημαντικά κρίσιμα εθνικά θέματα και σε άλλα πιο μικρά νομοσχέδια που είχαμε δει στο παρελθόν? Και να συμπληρώσω και κάτι που με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας. Χθες ο κύριος Καμένος, μετά την κοινοβουλευτική η ομάδα που συγκάλεσε των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και αναφέρθηκε και στις διαφορετικές απόψεις που έχει με το ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τους βουλευτές του να απαντούν σε φαινόμενα αμφισβήτησης από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σας φαίνεται κανονικό για μια συγκυβέρνηση εσάς? Κοιτάξτε, μου φαίνεται ότι είναι φυσιολογικό, ακόμα και συνεργαζόμενα σε μια κυβέρνηση κόμματα, να διατυπώνουν με την ευθύνη που έχουν, όποτε επιλέγουν, την διαφορετική τους ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. Δεν είμαστε ένα πράγμα με τον κύριο Καμένο, είμαστε διαφορετικά κόμματα, εμείς είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς, ο κύριος Καμένος είναι ένα κόμμα της δεξιάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγκυβερνούμε για λόγους ανάγκης, διότι οι σχετισμοί προέκυψαν το Σεπτέμβριο του 2015, με μια εντολή πρώτον να ξεπεράσουμε τη μνημονιακή πραγματικότητα και δεύτερον να υπάρξει μια κάθαρση του δημόσιου βίου και ένας εκδημοκρατισμός γενικότερος στην δημόσια ζωή της χώρας μας, προφανώς έφεραν κοντά αυτά τα δύο κόμματα. Ενώ θα τελειώνει αυτή όμως η φάση η μεταβατική, γιατί βγαίνουμε σιγά σιγά από την Δανειακή Σύμβαση, είναι λογικό να συζητάμε με άλλους όρους μετά τις εκλογές τη συγκρότηση των κυβερνητικών σχημάτων στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων που θα αφορούν αυτό που σε όλη την Ευρώπη συζητούν, ένα πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης ή ένα πρόγραμμα συντηρητικής νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης. Και εκεί ο καθένας θα επιλέξει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Μάλιστα. Άρα, αν βγούμε από τα μνημόνια και γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2019, και εκεί δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη εξόδου από την κρίση, δεδομένου ότι, όπως λέτε εσείς, θα έχουν αρχίσει τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα. Ο κύριος Καμένος δεν θα θεωρείται ένας άξιος κυβερνητικός εταίρος για το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι θέμα άξιου ή μη άξιου κυβερνητικού. Είναι αν συμφωνεί σε ένα πρόγραμμα. Ταιριαστός, να το σε ένα πρόγραμμα συμφωνεί. Θα συμφωνήσει, θα το δούμε. Αυτό είναι δικό του θέμα και θέμα προγράμματος που θα διαμορφωθεί. Να σας πω ένα πράγμα. Κόμματα και προσωπικότητες σαν τον κύριο Καμένο, δηλαδή προσωπικότητες της δεξιάς, κυβερνούν σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και λένε πράγματα που λέει ο κύριος Καμένος. Και σε αυτές τις κυβερνήσεις συμμετέχουν και σοσιαλδημοκράτες. Για παράδειγμα, στη Γερμανία. Ο υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος είναι και ηγέτης του CDU, του μεγαλύτερου κυβερνητικού κόμματος της Γερμανίας, αυτά που λέει για τους πρόσφυγες δεν έχει διανοηθεί να τα πει ο κ. Καμένος στην Ελλάδα. Λέει, θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση αναβρασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και κανείς πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και τη γενικότερη ευρωπαϊκή πορεία
πριν αποφασίσει ποιον αφήνει και με ποιον πηγαίνει. Κύριε Φίλη, είμαστε και σε μια φάση αναβρασμού εδώ στη Βουλή με την υπόθεση της Νοβάρτης και την προκατακτική επιτροπή που εξετάζει τη δικογραφία της Νοβάρτης. Είδατε πως θες αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την επιτροπή. Το αίτημα είναι να προσέλθουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και να καταθέσουν στην επιτροπή. Διαφωνείτε με το αίτημα αυτών των κομμάτων, δηλαδή με τη λογική, και ο Κωνσταντίνος Φρουζής βέβαια, ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο που είναι μέσα στη δικογραφία, να καταθέσουν? Έτσι δεν θα έπεφτε και απλέ το φως στην υπόθεση με τις καταθέσεις αυτών των ανθρώπων? Να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το ποινικό δίκαιο, η δικονομία, που καθορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις καταθέτουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Η αντιπολίτευση θέλει να καταργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες πηγαίνουν, όπως ξέρετε, στο ακροατήριο υπό ειδικό καθεστώς. Η Βουλή δεν είναι ακροατήριο δικαστηρίου. Ούτε η Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί κρίνει ως δικαστήριο. Έχει όμως έχει αρμοδιότητες, αλλά δεν είναι δικαστήριο. Αρχών, ναι. Και η ποινική δικονομία ορίζει τις προϋποθέσεις που δεν είναι αυτές που είναι στη Βουλή για να εμφανιστούν οι μάρτυρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ουσιαστικό και τυπικό θέμα. Θα μπορούσε να υπάρχει και άλλη άποψη. Νομίζω όμως το πολύ ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι αυτή η Επιτροπή δεν θέλει να μετατραπεί σε δικαστήριο ουσίας. Η αρμοδιότητα που έχει να κρίνει το θέμα της παραγραφής και η εντολή που έχει από την Ολομέλεια της Βουλής είναι να δει από εκεί πέρα πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία από την ίδια τη δικαιοσύνη. Τώρα, πρακτικά, Γιώργο, πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία? Θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που λέει ο Υπουργός. Εδώ, αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή μας έδειξε, μας επιβεβαίωσε ότι αυτή η διαδικασία έχει ετελέφθησε το βίο της στη Βουλή. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο. Ο κύριος Υπουργός λέει ότι η Βουλή δεν μπορεί να είναι δικαστήριο. Εγώ εν πολύ συμφωνώ σε αυτό. Αλλά αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι αν χαθεί και αυτή η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης για να τελειώσει μια και καλή αυτή η υπόθεση από τη Βουλή, να φύγει, να πάει στη δικαιοσύνη, να υπάρχει εκεί ένα δικαστικό συμβούλιο που θα αποφαίνεται από τις παραγραφείς ή όχι και να συνεχίζει αυτό την έρευνα, νομίζω ότι τα όσα συνέβησαν εχθές είναι ο καταλυτικότερος παράγοντας. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχει δείξει ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Εμφυλοχωρεί η πολιτική σκοπιμότητα, καλώς ή κακώς, σε τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Και για το θέμα της απόφασης επί της παραγραφής, και η κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και η αντιπολίτευση θα μπορούσαν με την κατάθεση της πρότασης για την προκατακτική να έχουν προσφύγει στο γνωμοδοτικό. Κανένας δεν έκανε χρήση αυτή της δυνατότητας, την οποία εγώ επιμένω από την πρώτη στιγμή ότι θα μπορούσε να μας έχει αποσοβήσει από ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας ότι θα μπορούσαν να γίνουν και άλλοι χειρισμοί, αλλά όμως σε συμφωνία των δύο μερών. Προφανώς σε συμφωνία. Δεν μπορεί να γίνει από την κυβέρνηση και από την κατηγορία αντιπολίτευση. Εντάξει, ο κανονισμός είναι 30 βουλευτές, θα μπορούσαν να έχουν προσφύγει. Δεν είναι θέμα τυπικό, ουσιαστικό θέμα. Ουσιαστικό. Είναι. Αν ήθελαν οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση να συγκροτηθεί το τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο από δικαστές και πριν πάει η υπόθεση στην Επιτροπή της Βουλής να γνωμοδοτήσει επί της παραγραφής. Δεν είναι θέμα των εμπλεκομένων όμως. Έχει σημασία να το δέχονται. Έχει σημασία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και λυπάμαι που δεν το σκέφτηκαν. Εγώ λυπάμαι που δεν το σκέφτηκε κανένας. Πραγματικά επιμένω ότι θα μπορούσε να έχει δώσει μια μεγάλη λύση. Υπάρχει κι άλλη μια διάταξη συνταγματική, η οποία λέει ότι ακόμα κι αν υπάρξει παραγραφή. Πολύ σωστά. Έχουν δικαίωμα οι κατηγορηθέντες ή οι συγγενείς αυτών, αν έχουν αποβιώσει αυτοί, να ζητήσουν να διεξαχθεί από μια δικαστική, από Επιτροπή Δικαστών και άλλων που συγκροτεί η Βουλή, να υπάρξει επί της ουσίας διερεύνηση, ώστε να μην υπάρχει, να μην έχουν σπηλωθεί οι άνθρωποι. Το σκέφτονται πολλοί από τους εμπλεκομένους. Το ρεπορτάζ μας αυτό λέει ότι θα το κάνουν. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να δούμε και την απόφαση της προκαταρκτικής. Διότι αν η απόφαση είναι ότι είναι αναρμόδια και για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας η Βουλή, τότε δεν θα έχουν καν αυτό το δικαίωμα οι 10 εμπλεκόμενοι στη Βουλή, στο δικαστικό κύκλο. Γιατί η Βουλή έχει ένα αρνητικό προηγούμενο σε αυτό. Έχει γίνει με τον κύριο Κοντό και τον κύριο Πετσάλνικο. Όπου αρνήθηκε ο κύριος Πετσάλνικος. Άρα, για να ολοκληρώσουμε, η εξέλιξη της Επιτροπής στη Βουλή για το θέμα της Νοβάρτης είναι μια εξέλιξη η οποία μπορεί να έχει ένα θετικό. Το θετικό ότι δείχνουν τα όρια της συνταγματικής ρύθμισης του άρθρου 86. Έχει τελειώσει αυτό. Πρέπει στην αναθεώρηση να τελειώσει και τυπικά. Να αποδοθεί στη δικαιοσύνη, στο φυσικό δικαστή, το έργο της διερεύνησης αυτών των σκανδάλων. Διότι πολιτικά σκανδάλια είναι σίγουρο, το λένε όλοι. Να δούμε και πόσο ποινικά είναι και πόσο αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Και από εκεί πέρα να εστιάσουμε στο να υπάρχουν θεσμικές πρόνοιες για να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους σκάνδαλα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Χθες
ένα όργανο υπεράνω υποψίας, το Ενεκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβγαλε μία απόφαση με την οποία λέει ότι από το 2000 έως το 2014 οι δρόμοι που γίνανε στην Ελλάδα κόστησαν 1,5 δισεκατομμύριο περισσότερο από τους προϋπολογισμούς. Καταλαβαίνετε τι πάρτι κρύβει το 1,5 δις περισσότερο από τους προϋπολογισμούς. Έτσι θα πάμε μπροστά. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο να βασίζεται σε τέτοιου είδους διαδικασίες που όλοι ξέρουμε τι κρύβονται πίσω από εκεί. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω μόνο τον Γιώργο Τολικουρέτζο από το ρεπορτάζ. Πρακτικά, Γιώργο, η επιτροπή που διερευνά την υπόθεση Νοβάρτης θα συνεχίσει το έργο της μόνο με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε χθες ένα παράξενο φαινόμενο, ναι, να φεύγουν όλοι, να μένουν μόνο οι βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και να συνεχίζουν. Το ρεπορτάζ λέει ότι όντως εστάλησαν οι πρώτες προσκλήσεις στους πρώτους 5 από τους εμπλεκομένους. Το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι κανένας εξ αυτών δεν πρόκειται να έρθει στη Βουλή. Θα απαντήσουν είτε δια υπομνήματος, είτε κάποιοι σκέφτονται να μην απαντήσουν και καθόλου. Μάλιστα, το δούμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Σαμαράς είναι την επόμενη Τρίτη που έχει κληθεί να προσέλθει στην Επιτροπή να δώσει εξηγήσεις. Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας την πρωινή ανάγνωση. Καλή σας μέρα. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ επίσης για την συμβολή σου από τα παραπολικά, Γιώργος Κουλικουρέτζος. Και πάμε να δούμε.